Τα μηνύματα που υπήρχαν όλες τις προηγούμενες ημέρες για έναν τελικό γιορτή στις Αρχάνες ανάμεσα στον Ρωμανό και τον Πούα επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, όπου ο Πούα κατέκτησε τον τίτλο, ο Ρωμανός κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά μεγάλος νικητής ήταν το Fair Play. Μάλιστα, ο Πούα, στην συγχαρητήρια ανακοίνωσή του προς την ΕΠΣΗ για την αρτιότητα της διοργάνωσης, χαρακτήρισε τον τελικό ως ύμνο του ποδοσφαιρικού πολιτισμού, ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια και στην αξιόμαχη παρουσία του Ρωμανού. Κορυφαία στιγμή του τελικού ήταν ασφαλώς η αψίδα στο τέλος από πλευράς Ρωμανού προς τον νικητή Πούα, ενώ ακόμα πιο όμορφη στιγμή ήταν η αγκαλιά των προπονητών του Πούα, Μανώλη Κύβαλου και Αντώνη Λεκάκη, με τον πρόεδρο της ομάδας της Ελιάς, Γιώργο Τζόρτζη. Μάλιστα, για αυτή την κίνηση του Ρωμανού έμεινε εντυπωσιασμένος και ο Θοδωρής Ζαγοράκης, λέγοντας πως τέτοιες εικόνες έχει συναντήσει μόνο στο Ηράκλειο. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζόρτζογλου από την πλευρά του μίλησε με τα πιο όμορφα λόγια για την ατμόσφαιρα που υπήρχε στις Αρχάνες. Σίγουρα η ΕΠΣΗ θα νιώθει περήφανη το ότι όλοι φεύγουν από το γήπεδο για άλλη μια φορά αγκαλιασμένοι. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό, το γεγονός ότι είχαμε ένα τελικό με δύο ομάδες οι οποίες το αγωνιστικό πρόσωπο τουλάχιστον του Ρωμανού δεν έδειξε ότι είναι χαμηλότερη κατηγορία, και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Ρωμανού, αλλά αυτά τα συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε είναι στο κλίμα που υπήρξε στις δύο ομάδες και σε γενικές γραμμές με ελάχιστες εξαιρέσεις στον κόσμο, και ακόμα διπλά συγχαρητήρια στο Ρωμανό για το όμορφο αυτό fair play που έδειξε στο τέλος, τα στοιχεία του αθλητικού ποδοσφαιρικού πολιτισμού που έβγαλε, που αυτό χρειάζεται ήθος και ψυχή για να το βγάλεις όταν ηττημένος χειροκροτάς τον αντίπαλο. Ευχαριστώ όλους αυτούς που συμμετείχανε, τον Δήμαρχο Αρχανών, τον Κοκοσάλη τον Μανώλη, τους χορηγούς, τον Ζηγιαννάκη τον Βασίλη τη Φήμη, τον Αντώνη τον Παπαδάκη, και όλους αυτούς που σήμερα συνετέλεσαν ώστε να έχουμε ένα όμορφο και αξιόλογο τελικό. Το δικό του σχόλιο για τον τελικό έκανε ο πρόεδρος του ΠΟΑ Νίκος Αγγελάκης, ενώ στην κάμερα της Κρήτη TV μίλησαν ακόμα ο Γιάννης Μανουσάκης από την πλευρά των κυπελούχων και ο τερματοφύλακας του Ρωμανού Δημήτρης Χωματάς. Ήταν ένας στόχος ο οποίος είχαμε θέσει εξ αρχής της χρονιάς, δηλαδή να παραμείνουμε στην κατηγορία και να κατακτήσουμε το κύπελο του Ηρακλείου, το οποίο αυτός ο στόχος βέβαια είναι για τον ΠΟΑ κάθε χρονιά ισχύει αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε πρώτοι τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Ρωμανού για την αξιόμαχη εικόνα που έδειξε στο γήπεδο. Εμείς ευτυχήσαμε, βάλαμε ένα γκολ, κατακτήσαμε το γήπεδο. Συγχαρητήρια πολλά πολλά στους παίχτες μας, στο τεχνικό team. Φτάσαμε στον τελικό, είπαμε να κερδίσουμε. Αλλά μάλλον είπαν να μην τον αφήσουν να τελειώσει. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχει μεγάλη συμβολή εσύ με τα πέναλτι που απέκουσε στα 4 στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα σου έχει μείνει αξέχαστη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχει μείνει αξέχαστη. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρω τι να πω πια. Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα μου όσο μπορούσα να φτάσει εδώ πέρα. Σήμερα ήταν παιχνίδι, δεν είχα πολλή δουλειά. Πιο πολύ τα άλλα παιδιά πάλεψαν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε εδώ πέρα και τελικώς κερδίσαμε. Είναι μια μεγάλη μέρα και για εμάς, για την ομάδα, για το χωριό. Ο αγώνας σήμερα, πιστεύουμε πως τον πήγαμε στα μέτρα μας. Ήμασταν, όπως είχαμε δουλέψει όλη η εβδομάδα, πολύ καλά αμυντικά. Προσπαθήσαμε με αντεπιθέσεις. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σε μεγάλα διαστήματα, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε, παρόλο που ότι ο αντίπαλος είναι από μια μεγαλύτερη κατηγορία. Δυστυχώς, με μια λάθος εκτίμηση του διαιτητή, εντάξει, αυτά γίνονται. Με μια λάθος εκτίμηση πήραν οι αντίπαλοι το φάουλ και έγινε το γκολ στα τελευταία λεπτά. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το 0-0, να πηγαίναμε στα πέναλτι,